πηγαίνετε μπροστά στον καθρέφτη, δείτε το κεφάλι σας, διότι αν δεν είναι άσπρο είναι γκρίζο, αναλογιστείτε τους αγώνες σας μέχρι σήμερα, αναλύσατε την προσωπικότητά σας ως διδάσκαλοι του έθνους και με αυτήν την συνέπεια προς τον εαυτό σας, κύριε, απαντήσατε. Είναι δυνατόν να μην μπορείτε να ελέγξετε τους μαθητά σας? Εγώ δεν το πιστεύω. Δεν θα επιστρατεύσω κανέναν για από εκεί εγώ. Αν δεν μου το ζητήσετε εσείς, θα βάλω φωτιά εις του ιουδήποτε το κεφάλι, κύριε. Αλλά φωτιά στην ελληνική κοινωνία δεν θα επιτρέψω να βάλει κανείς. Γνωρίζω το επιτελείο των παλαιοπολιτικών και ορισμένων άλλων, οι οποίοι κατήφθηναν την ενέργεια και εάν χρειαστεί θα τους συντρέψω. Την δημοσία τάξη και την καλήνη του ελληνικού λαού εγώ θα την προασπίσω. Και θα την προασπίσω προϊασίποτε θυσία. Και θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να ενημερώσετε τους συναδέλφους σας. Δεν θέλω απαράδεκτον ενέργεια. Λοχαγών, ο οποίος θα ετίθετο με τα στρατιωτών δηλών για να τους ανατρέψει από την προέλαση ή την επίθεση, θα του έσπαζα το κεφάλι με το πιστόλι κατά την διάρκεια της εφόδου. Σπάστε το εσείς, κύριοι, διότι εσείς είστε οι στρατηγοί. Δεν επιτρέπετε καθηγητής να μπαίνει μέσα σε 20 φοιτητάς οι οποίοι προσήλθαν την αίθουσα και να τους προκαλεί. Δεν τρέπεστε εσείς να προδίδετε τους συναδέλφους σας και ήρθατε για μάθημα όταν έχουν